Χωρίς να γνωρίσει την ήττα στο πρωτάθλημα και στους αγώνες μπαράζ, η ομάδα μπάσκετ Βίκο Σπαζιάννα κέρδισε πανάξια το εισιτήριο της ανόδου για τη Γ' Εθνική Κατηγορία, επικρατώντας εύκολα το Σάββατο το βράδυ στο δεύτερο αγώνα μπαράζ της ομάδας του IBC. Το βράδυ του Σαββάτου, το κλειστό της Λιμνοπούλας έζησε μεγάλες στιγμές αφού παρουσία εκατοντάδων ένθερμων φιλάθλων του ΠΑΣ, η ομάδα του Κώστα Στράκα πήρε από την αρχή προβάδισμα, αντέδρασε με αποφασιστικότητα όταν οι γηπεδούχοι μείωσαν τη διαφορά και έφτασαν εύκολα στην τελική επικράτηση. Η κόρνα της λήξης έδωσε το έναυσμα για ξέφρενους πανηγυρισμούς στο κλειστό του ΕΑΝΚΙ με παίκτες, τεχνική ηγεσία και διοικούσα επιτροπή να δίνουν ραντεβού με τους φιλάθλους για την επόμενη χρονιά για πρώτη φορά σε εθνική κατηγορία. Ξεκινήσαμε αρχές Αυγούστου την προετοιμασία με μόνο και κύριο στόχο την άνοδο. Αυτό επιτεύχθη. Φτάσαμε σήμερα μετά από μεγάλη προσπάθεια και μεγάλο κόπο. Από όλα τα παιδιά βοήθησαν όλη η διοίκηση, όλοι οι παράγοντες, ο κόσμος κτλ. Φτάσαμε εδώ πέρα σήμερα να πανηγυρίσουμε την άνοδο. Που ήταν καθαρά ο στόχος. Επιτέλους τα καταφέραμε. Τελείωσε μια δύσκολη χρονιά. Συνεχίζουμε η ομάδα. Δεν έγινε για φέτος. Έγινε για να έχει συνέχεια. Συνεχίζουμε αυτό που ξεκίνησα μόλις τώρα. Στο σημερινό αγώνα ήρθε όσο εύκολα φάνηκε. Όχι, το ξέραμε από την αρχή. Θα είναι δύσκολο παιχνίδι. Στο προηγούμενο παιχνίδι παρουσιάστηκαν πολύ ανταγωνιστικοί ο αντίπαλός μας στο IBC. Προετοιμαστήκαμε μέσα στη βδομάδα. Κοιτάξαμε τις αδυναμίες. Κοιτάξαμε τι δεν κάναμε. Προετοιμαστήκαμε και φτάσαμε εδώ πέρα και καταφέραμε να πετύχουμε όπως φάνηκε στο τέλος μια εύκολη νίκη. Η οποία δεν ήταν τόσο εύκολη, αλλά ήμασταν συγκεντρωμένοι και το καταφέραμε. Πού αφιερώνεις το πρωτάθλημα? Το πρωτάθλημα το αφιερώνω καταρχάς σε όλο αυτόν τον κόσμο. Το έχω πει χίλιες φορές, θα το ξαναπώ. Δεν με κουράζει. Χωρίς αυτούς δεν θα πετυχαίναμε τίποτα. Το λέω και το εννοώ, το πιστεύω. Μας βοήθησαν πάρα πολύ, το βλέπετε, το ζείτε. Το αφιερώνω καθαρά σε αυτούς. Σε όλους τους συναθλητές. Κάναμε μεγάλη προσπάθεια όλοι, πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Όλα τα παιδιά δεν είμαστε επαγγελματίες. Όλοι έχουμε τις δουλειές μας και παρόλα αυτά καταφέραμε και πετύχαμε την άνοδο που είχαμε εθνική. Κοιτάξτε, αυτά τώρα όπως ξέρετε ξεπερνάνε κάθε λογική. Είχαμε ένα χρόνο, ήμασταν στην πίεση, στην προπόνηση, αφήσαμε οικογένειες και το επιστέγασμα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αίτητη, δεν ξέρω αν έχει ξανατελειώσει ομάδα στην ΕΣΚΑΔΔΕ. Συγχαρητήρα πάρα πολλά στα παιδιά, στη διοίκηση, στο χορηγό, στους φιλάθλους μας που μας βοηθήσανε πάρα πολύ και σε εσάς που είστε από κοντά μας. Στο πρώτο παιχνίδι είχε να κάνετε ότι δεν τους είχαμε ξαναδεί με τον καινούριο τον coach. Φανήκαμε λίγο ανέτοιμοι γιατί δεν μας βγήκαν κάποια πράγματα και το βασικό μας δεν ήταν τόσο η επίθεσή μας. Στην επίθεση βάλαμε 80. Το θέμα είναι ότι φάγαμε 73 στο προηγούμενο παιχνίδι που δεν τρώμε τόσα πολλά. Εμείς έχουμε τελειώσει με 43 πόντους μέσω όρου σε κάθε παιχνίδι. Αυτό είναι που μας έβγαλε εκτός παιχνιδιού και είχαμε λάθος επιλογές στην επίθεσή μας. Και βέβαια δεν ήμασταν, όπως είπα και στο Super FM που με πήραν τηλέφωνο, δεν είχαμε ταχύτητα και στην μπάλα και στα τρεξίματά μας και στην άμυνα και στην επίθεση. Σήμερα οι εξαίρετοι αθλητές μας μαζί με τον προπονητή τους, με τη βοήθεια του Θεού αλλά και τη συμπαράσταση του ανεπανάληπτου αυτού κόσμου του ΠΑΣ Γιάννενα, άνοιξαν το δρόμο για να ακουστεί το όνομα του Άγιαξ της Ηπείρου και στο μπάσκετ στις μεγάλες εθνικές κατηγορίες. Δεν έχουμε τίποτα άλλο παρά να τους ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε θερμά αυτά τα παιδιά, να τα έχει ο Θεός καλά. Πρώτα ο Θεός, να βαδίσουμε, να έχουν υγεία τα παιδιά. Στην γάμα κατηγορία έχουμε βάλει στόχο να πρωταγωνιστήσουμε. Και αν θελήσει και ο Θεός, λέμε χρόνο με το χρόνο να κάνουμε τα μεγάλα άλματα. Η διοίκηση θα κάνει το παν. Τα παιδιά μας έχουν τις δυνατότητες γιατί εκτός από εξαίρετοι αθλητές είναι εξαίρετοι χαρακτήρες με ήθος και πιστεύουμε ότι το όνειρο αυτό θα γίνει πραγματικότητα, να γίνει και στα Γιάννενα μια ΚΑΕ αργά ή γρήγορα.
Η Διοικούσα Επιτροπή εκφράζει με ανακοίνωσή της τα συγχαρητήρια στους αθλητές, τον προπονητή και σε όλους εκείνους που βοήθησαν να γίνει το όνειρο της ανόδου πραγματικότητα. Μεταξύ αυτών στην εταιρεία Βίκος και τον κύριο Σεπετά, τον πρόεδρο του Εραστέχνη, κύριο Οικονόμου και τον προκάτοχό του κύριο Τσάγκα και στους χορηγούς του σωματείου. Την αναμέτρηση με το IBC παρακολούθησε από κοντά και ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παζιάννενα, Γιώργος Χριστοβασίλης, με στελέχη της διοίκησης και υπαλλήλους της ΠΑΕ, στέλνοντας το μήνυμα της υποστήριξης στην ομάδα μπάσκετ του ΠΑΣ. Η ομάδα του μπάσκετ άλλωστε έκανε το γύρο του θριάμβου και στο ημίχρονο της αναμέτρησης του ποδοσφαιρικού ΠΑΣ με τη Λάρισα την Κυριακή στο Εθνικό Στάδιο, γνωρίζοντας την αποθέωση από τους φίλους της ομάδας.